Πήρε αναγκαιότητας μιλούν τα στελέχη του ΚΚΕ για τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, καθώς όσο περνούσε ο καιρός, η δυσαρέσκεια των πολιτών για το κυβερνητικό έργο μεγάλωνε. Το σίγουρο είναι ότι κανένα μέλος του κόμματος δεν πιστεύει ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα προχωρήσει τη χώρα μπροστά. Μετά από ένα χρόνο από τις εκλογές, η συγκυβέρνηση δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη γνωστή συνταγή του ανασχηματισμού που έχουν ακολουθήσει και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Απλά και μόνο μήπως και μπορέσει να ηρεμήσει λίγο τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Δεν είδαμε κάτι ουσίας, δεν περιμέναμε να δούμε κάτι ουσίας, ούτε καν νέα πρόσωπα, τα οποία πραγματικά δεν έχει σχέση το φύλο ή η ηλικία, γιατί ακούστηκε για τις νέες ηλικίες που παίρνουν μέρος στην κυβέρνηση τώρα, αλλά η πολιτική η οποία ακολουθείται, η οποία είναι πιστή εφαρμογή του τρίτου μνημονίου και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, παρόλα τα μέτρα που έχουν πάρθει και όλα όσα έχουν πληρώσει ως τώρα, και ένα τέταρτο το οποίο είναι ήδη πρώτων πυλών. Οπότε και αυτός ο ανασχηματισμός θα οδηγήσει για άλλη μια φορά ξανά πάλι σε νέους φόρους και δυστυχώς φοβόμαστε και για τη δεύτερη αξιολόγηση. Το τι θα προκύψει από τα συμπεράσματα της συγκυβέρνησης με την Τρόικα, τις συζητήσεις που γίνονται τώρα. Και πιστεύουμε ότι έρχεται και νέα λέλαπα όσον αφορά τα εργασιακά. Πάντως, για τη νέα τοποθέτηση στο Υπουργείο Εργασίας, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει πως δεν περιμένει καμία ουσιαστική αλλαγή, ενώ παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην απεργία της ΓΕΣΕΕ την 8η Δεκεμβρίου, καθώς θεωρεί ότι η κατάσταση στα εργασιακά θα γίνει δυσβάσταχτη το επόμενο διάστημα. Δεν έχει σημασία η ηλικία ή το φύλο. Σημασία έχει η πολιτική η οποία ακολουθεί και πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει μέχρι κεραίας και την ίδια πολιτική που έχει ακολουθεί και από τους προηγούμενους προκατόχους τους, δηλαδή τον κύριο Κατρούγκαλο με τις διάσημες πλέον επιστολές. Νομίζουμε ότι υπάρχει διέξοδος, ότι υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να αντιδράσει, να αντεπιτεθεί. Μια πρώτη γεύση πρέπει να πάρει η συγκυβέρνηση στην νέα απεργία που έχει ανακηρυχθεί για τις 8 Δεκέμβρη από την ΓΕΣΕ. Πιστεύουμε ότι εκεί πρέπει να βγει ο κόσμος στον δρόμο να διαδηλώσει για να απεργήσει, γιατί πλέον δεν φτάνει, έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Αντίστοιχα, για την αποχώρηση του Νίκου Φίλη από το Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να πούμε ότι πλήρωσε κάτι σε σχέση με την κότα του με την Εκκλησία. Ξαναλέω, είναι δοκιμασμένη συνταγή. Μπορεί να απομακρύνθηκε από το Υπουργείο, όχι από την κυβέρνηση. Τη δουλειά του θα την κάνει από άλλα πόστα. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι όσον αφορά και το τραγικό της παιδείας. Θα μείνει στον κόσμο πάντως το μαγικό που έκανε ο κύριος Φίλης με το να μην προσλάβει σχεδόν καθόλου αναπληρωτές, ειδικά σε σχέση με πέρσι, και να μας αποκαλύψει ότι δεν υπάρχουν καθόλου κενά, απλά και μόνο μεγαλώνοντας τα διαλύματα μέσα στα γυμνάσια και στα δημοτικά. Και επί της ουσίας βάζοντας ήδη υπάρχοντες καθηγητές να κάνουν 2 και 3 αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν και σχέση.